Διαφάνεια, προϋπόθεση δημοκρατίας είναι ο τίτλος του νέου βιβλίου του πρώην Αντιπρόεδρου της Βουλής Γιώργου Σούρλα, η παρουσίαση του οποίου πραγματοποιήθηκε σε αίθουσα της ΕΣΥΕΑ στην Αθήνα. Στο περιεχόμενο του βιβλίου αναφέρθηκε σε δηλώσεις του ο κ. Σούρλας. Η παρουσίαση του βιβλίου «Διαφάνεια, προϋπόθεση της δημοκρατίας» γίνεται σε μια χρονική περίοδο που είναι διαπιστωμένο και γενικώς παραδεκτό ότι η διαφθορά, η διαπλοκή, τα σκάνδαλα έχουν βυθίσει τη χώρα μας και την παγκόσμια κοινότητα στο χάος. Περνάμε μια πολύ βαθιά, πολύπλευρη κρίση. Και για να μπορούμε να ανασυντάξουμε τη χώρα, να εξυγχρονίσουμε το πολίτευμά μας, να κάνουμε ένα κράτος δικαίου, θα πρέπει να αγωνιστούμε όλοι για την επιβολή της διαφάνειας. Διαφάνεια παντού και πάντα. Πιστεύω ότι αυτό το βιβλίο που έγραψα θα συμβάλλει στην προσπάθεια αυτή. Άλλωστε, ο σύμβουλος του Πρόεδρου της Νέας Δημοκρατίας για θέματα διαφάνειας έχω και καθήκον να ασχοληθώ. Θα συμβάλλει, διότι ενημερώνει για την έκθεση του προβλήματος, για τις επιπτώσεις, για τα αίτια που προκαλούν την διαφθορά και γίνονται και ορισμένες προτάσεις. Εν συντομία, θέλω να σας πω μερικές από τις προτάσεις που περιλαμβάνονται στο βιβλίο, που πιστεύω είναι απαραίτητες. Η εκλογή του Πρόεδρου της Δημοκρατίας από τη βάση. Ο Πρωθυπουργός μόνο να είναι για δύο θετίες, οι εκλογές να γίνονται υποχρεωτικά κάθε 4 χρόνια, να μειωθεί ο αριθμός των βουλευτών στους 200, να καταργηθεί το ακαταδίωκτο των βουλευτών, να υπάρχει ασυμβίβαστο μεταξύ βουλευτού και υπουργού και βεβαίως να καταργηθεί ο νόμος του πόθεν αίσιας. Αποτελεί πιστεύω το βιβλίο μια βάση διαλόγου. Και θα είναι για μένα μεγάλη χαρά και τιμή να το παρουσιάσω και στον Δημόμενο Εκκλησίας. Πολιτικοί, δημοσιογράφοι και πλήθος κόσμου έδωσαν το παρόν στην εκδήλωση, ενώ για το νέο βιβλίο μίλησαν ο δημοσιογράφος Χρήστος Πασαλάρης, ο πρώην πρόεδρος της Βουλής Απόστολος Κακλαμάνης, ο τομεάρχης εξωτερικών και στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας Πάνος Παναγιωτόπουλος, ο πρόεδρος της Δημοκρατικής Αριστεράς Φώτης Κουβέλης, αλλά και η αντιπρόεδρος της Βουλής Ροδούλα Ζήση. Το βιβλίο του Γιώργου Σούρλα με τον τίτλο «Διαφάνεια, προϋπόθεση δημοκρατίας» με ξάφιασε κατά το ότι είναι ένα γνήσιο όσο και επικίνδυνο μπουρλότο γραμμένο από ένα βετεράνο της δημόσιας ζωής, ενταγμένο μάλιστα στο πλάι του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Θα το αποκαλούσα μνημόνιο, θα το αποκαλούσα μανιφέστο, προορισμένο να ξεσηκώσει επανάσταση ενάντια στη σαπίλα, τη διαφθορά, τη διαπλοκή, την αμαρτωλή οικονομική ολιγαρχία, την οικογενειοκρατία και την κυριαρχία των ΜΜΕ. Με το Γιώργο τον Σούρλα, εγώ και αρκετοί από τους παρευρισκόμενους εδώ έχουμε συνυπάρξει και ως αντίπαλοι πολιτικά και ιδεολογικά στη Βουλή και εκτός. Όμως πρέπει να πω από αυτή την θέση ότι για μένα ανήκει στην κατηγορία των ενεργών πολιτών που ασχολούνται περισσότερο από το σύνηθες, του απλού πολίτη όπως λέμε, με τα κοινά, με ζήλο, πραγματικό, ειλικρινή. Το βιβλίο του Γιώργου και η εν γέννη δραστηριότητά του στο πλευρό του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας Αντώνη Σαμαρά ακουμπάνε μία άκρος σοβαρή διάσταση της σημερινής κρίσης. Γιατί η σημερινή κρίση τι είναι? Ποια είναι η ταυτότητα της σημερινής κρίσης? Μιλάμε για κρίση οικονομική, που στο βάθος κρύβει μια κρίση κοινωνική, της οποίας μια από τις σοβαρότερες διαστάσεις είναι ακριβώς η κρίση ηθικής και προτύπων, κυρίως δημοσίων προτύπων. Δεν θα ιστορίσω περιπτώσεις διαφθοράς, διότι είμαι βέβαιος πως ο καθένας έχει να καταγράψει πολλές, μα πάρα πολλές περιπτώσεις. Εκείνο όμως που θα υποστηρίξω είναι ότι χρειάζεται η διαμόρφωση θεσμών διαφάνειας και τούτο είναι πάρα πολύ συγκεκριμένο και βαρύνει ως υποχρέωση την πολιτική ζωή του τόπου.
Θεσμοί οι οποίοι θα επιτρέπουν τους κοινωνικούς ελέγχους, θεσμοί οι οποίοι θα οδηγούν την πολιτική έξω από το συγκεντρωτικό σύστημα άσκησής της και βεβαίως θα διαμορφώνουν υποχρέωση κοινωνικής λογοδοσίας. Θέλω από την καρδιά μου να ευχαριστήσω τον Γιώργο Τσούλα, γιατί πραγματικά κρατάει ψηλά τη σημαία της άποψής του, της αιμονής του στην ηθική της πολιτικής, στην διαφάνεια, στην καταπολέμηση της διαφθοράς, και αυτό το βιβλίο του νομίζω δείχνει την πορεία του, τους στόχους του και τις προτάσεις που κάνει σε ένα πλαίσιο αναθεώρησης πια της πολιτικής αλλά και κοινωνικής ζωής. Θέλω να τον ευχαριστήσω για την πρόσκληση που με τιμά ιδιαίτερα. Να του πω ότι ως Βολιώτισσα, ως Μαγνησιώτισσα είμαι περήφανη και ως αντιπρόεδρος της Βουλής θέλω να του πω ότι μας έδωσε πάρα πολλά διδάγματα με τη ζωή του, με την προσφορά του και με τη συγγραφή του, και ότι είμαστε πάντα κοντά του για να συνεχίσουμε έναν ανένδοτο, θα έλεγα, διακομματικό και υπερκομματικό για το καλό της κοινωνίας και για το καλό της αλήθειας. Αυτή την αλήθεια έχουμε ανάγκη σήμερα και όχι τις κομματικές κραυγές και αντιπαραθέσεις. Πρέπει να είμαστε όλοι μαζί, όπως το είπε ο Γιώργος Σούρλας. Πρώτα η πατρίδα, πρώτα η Ελλάδα. Γι' αυτή έχουμε χρέος τώρα να ενώσουμε τις δυνάμεις μας, να συνεννοηθούμε και να καταθέσουμε επιμέζωνα προσπάθεια για να σωθεί η πατρίδα και για το μέλλον του λαού μας. Το νέο βιβλίο του Γιώργου Σούρλα θα κυκλοφορήσει στα βιβλιοπωλεία από τις στρατηγικές εκδόσεις.